Εν μέσω ύποπτων πυρκαγιών που προκαλούν ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, οικονομική και υγειονομική ζημιά στη δυναστευόμενη από την κομματοκρατία χώρα, το Υπουργείο Απαιδείας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας 198 εκπαιδευτικών μονάδων, κυρίως νηπιαγωγείων και δημοτικών, για το σχολικό έτος 2023-2024. Πιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη σχολική χρονιά δεν θα λειτουργήσουν 117 μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία, 31 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 30 στην Ήπειρο, 10 στα Δωδεκάνησα, 6 στο Βόρειο Αιγαίο και 4 στις Κυκλάδες. Ας σημειωθεί ότι η κατάπτυστη αυτή λίστα είναι ακόμα ανοιχτή. Οι λόγοι του οποίου επικαλείται το Υπουργείο για να νομιμοποιήσει την απόφασή του είναι ο μικρό ή μηδενικό αριθμό μαθητών και η έλλειψη κτηριακών υποδομών. Καθίσα εξ αυτών των λόγων αποκαλύπτει διαφορετικέ αλλά εξίσου καυτέ αλήθειε για την αντεθνική δράση των κομμάτων εξουσία που μεθοδικά και με απόλυτο συντονισμό μεταξύ του απεργάζονται ανίποτε συμφορέ για την Ελλάδα και του Έλληνε. Η έλλειξη διδακτηρίων μαρτυρεί την ηλυμένη εδώ και δεκαετίες απόφαση της κομματοκρατίας να υποβαθμίσει τη δημόσια εκπαίδευση προ όφελο των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Η αναστολή λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων λόγω ανεπάρκεια αθουσών ή άλλων υποδομών εξαναγκάζει του γονεί είτε να εγγράψουν τα παιδιά του σε σχολικέ μονάδε μακριά από τον τόπο κατοικία του, είτε να στραφούν στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συνέπειες στον οικογενειακό προγραμματισμό και προπολογισμό είναι αρνητικές. Το κλείσιμο εκπαιδευτικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητών αναδεικνύει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο τα μείζωνα εθνικά προβλήματα της υπογεννητικότητας και της δημογραφικής κατάρρευσης που προκύπτουν, κατά κύριο λόγο, από την ολοσχερή απαξίωση του θεσμού της ελληνικής οικογένειας και την οικονομική εξαθλίωση των πολιτών. Η Ελλήνων Συνέλευση, ο μόνο φορέα που θέτει στο κέντρο του πολιτικού του σχεδιασμού την ευημερούσα οικογένεια και την ευρεωμένη στι ελληνικέ αξίε και αρχέ δημόσια παιδεία, εγκαλεί την κυβέρνηση για εσκεμμένη εθνοκτονία και προειδοποιεί το σύνολο των Ελλήνων πολιτών για την ήδη προελάβνουσα αλλίωση του εθνικού μας κορμού. Καθίσει α αναλάβει τι ευθύνε που το αναλογούν.